Θα ήθελα, αγαπητοί μου χριστιανοί, να πούμε με βάση τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο γύρω από τον Τίμιο Σταυρό και τη Μεγάλη Παρασκευή. Η ημέρα αυτή είναι η μέρα εορτής και πανηγύρος. Δεν είναι η μέρα πένθους. Γιατί την ημέρα αυτή παραγράφηκαν όλα τα αμαρτήματα του κόσμου από την εποχή του Αδάμ μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος να εορτάσουμε λέγοντας «Εορτάζομεν μη ενζήμη παλαιά, μη δε ενζήμη κακίας και πονηρίας, αλλά ενζήμης ειλικρινίας και αληθείας». Να εορτάσουμε δηλαδή όχι όπως γιόρταζαν παλιά, πριν σταυρωθεί ο Κύριος, αλλά να γιορτάσουμε με χωρίς κακία, με βάση την αλήθεια και την ειλικρίνεια. Αλλά γιατί μας προτρέπεις ο μακάρια Παύλε να γιορτάζουμε, πες μας την αιτία ότι το Πάσχα ημών υπερημών ετήθη Χριστός ο Θεός. Να γιορτάζουμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, γιατί το Πάσχα θυσιάστηκε για μας ο Χριστός ο Θεός. Βλέπεις κατά κάποιο τρόπο είναι εορτή ο Σταυρός. Έμαθες ότι για το Σταυρό διατάζει να γιορτάζουμε. Επειδή ο Κύριος θυσιάστηκε επί του Σταυρού και όπου προσφέρεται θυσία, εκεί και παραγράφονται τα αμαρτήματα και πραγματοποιείται η συμβλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Εκεί είναι και η χαρά. Λοιπόν, το Πάσχα, το δικό μας Πάσχα, το χριστιανικό, για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Αλήθεια, πού θυσιάστηκε ο Χριστός? Επάνω σε ψηλό σταυρό. Αυτό είναι το θυσιαστήριο που έγινε η θυσία του Χριστού. Παράξενο θυσιαστήριο, αλλά και παράξενη και διαφορετική θυσία από αυτή που γινόταν παλαιά.
επειδή ο ίδιος ο Χριστός είναι το θύμα, αλλά και εκείνος που πρόσφερε το θύμα, δηλαδή ο θήτης. Ο ίδιος προσφέρθηκε ως θύμα και ο θήτης πρόσφερε τη θυσία. Άκουσε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Πας γάρα αρχιερεύς, εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπερ ανθρώπων καθίσταται τα προς των Θεών». Γι' αυτό ανάγκη έχει να προσφέρει θυσίες, δηλαδή κάθε αρχιερέας επίγειος που λαμβάνεται, που εκλέγεται μέσα από τους ανθρώπους, γίνεται αρχιερέας για να βοηθήσει τους ανθρώπους να προσφέρει ανάλογες θυσίες προς τον Θεό και τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ο Χριστός μας, σαν άνθρωπος και σαν Θεός, είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, που όμως ο ίδιος πρόσφερε θυσία για να μας σώσει. Πού σταυρώθηκε ο Χριστός μας, το ερώτημα. Δηλαδή, σε ποιο τόπο σταυρώθηκε ο Χριστός. Έξω από την πόλη. Και σε σημείο υψηλό και όχι κάτω από κάποια στέγη. Γιατί σε σημείο υψηλό και όχι κάτω από στέγη? Για να καθαρίσει την ατμόσφαιρα ολόκληρη. Κάτω από τη στέγη του ουρανού. Για να καθαριστεί μια για πάντα ο ουρανός με τη θυσία του άμνου Ιησού Χριστού, που θυσιάστηκε για να σηκώσει την αμαρτία όλου του κόσμου. Σε σημείο λοιπόν υψηλό, πάνω στο Γόλγοθα και πάνω στο Σταύρο, για να καθαριστεί ο ουρανός αλλά και η γη, επειδή ξεχύθηκε το αίμα από τις πλευρές του, από την πλευρά του, και έτσι καθάρισε εμάς από κάθε αμαρτία. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρεί ημάς από πάσης αμαρτίας. Μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτός είναι ο λόγος που δεν σταυρώθηκε ο Χριστός κάτω από στέγη. Ούτε και μέσα σε ναό Ιουδαϊκό. Επαναλαμβάνω, ούτε και μέσα σε ναό Ιουδαϊκό, για να μην
κάνουν δικό τους οι Ιουδαίοι το γεγονός, τη θυσία δηλαδή του Ιησού Χριστού. Για να μην νομίσουν οι Εβραίοι ότι θυσιάστηκε χάριν του Ιουδαϊκού έθνους. Γι' αυτό και σταυρώθηκε έξω από την πόλη. Και έξω από το τείχη της πόλεως. Για να είναι η θυσία για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα έθνη. Ο Θεός και Πατέρας όλου του κόσμου είχε δώσει εντολή τα πολύ αρχαία χρόνια στους Ιουδαίους να κατοικήσουν σε ένα τόπο ξεχωριστά από τους άλλους λαούς της γης. Και εκεί να προσεύχονται και να προσφέρουν θυσία. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα μέρη της γης γίνονταν θυσίες ακάθαρτες στα είδωλα και μύριζε η κνήσα από την προσφορά θυσιών ζώων και ανθρώπων. Και δεν έκανε ο Θεός, δεν επέτρεψε ο Θεός να αναμειχθούν μαζί με αυτούς θυσίες που προσφέρονταν σε Αυτόν. Ο Κύριος μας με την προσφορά της δικής του θυσίας επί του Σταυρού κατέπαυσε όλες τις θυσίες των ειδώνων και αγίασε ολόκληρη τη γη και ολόκληρη η γη έγινε ένας ναός, ώστε οι πιστοί να μπορούν όπου και αν βρίσκονται να υψώνουν τα χέρια τους στον ουρανό και να προσεύχονται στο Θεό της δόξης. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εν παντή τόπο επέροντες οσίους χείρας χωρίς οργής και διαλογισμών». Σε κάθε τόπο δηλαδή μπορούμε να υψώνουμε τα χέρια μας στο Θεό καθαρά και να προσευχόμαστε προς Αυτόν χωρίς οργή και διαλογισμούς αμφιβολίας και απιστίας. Έτσι μπορούμε να υψώνουμε τα χέρια μας όπου και βρισκόμαστε, γιατί όλη η γη έχει γίνει Άγια των Αγίων. Ο Σταυρός λοιπόν είναι γιορτή. Η ημέρα του Σταυρού, η ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής είναι πανηγύρι. Γιατί, για την ημέρα εκείνη έγινε ένα κατόρθωμα πολύ μεγάλο που ξεπερνάει την ανθρώπια, την ανθρώπινη διάνοια. Επαναλαμβάνω, την ημέρα εκείνη της Μεγάλης Παρασκευής έγινε ένα κατόρθωμα μεγάλο που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό.
άνοιξε ο παράδεισος που ήταν κλεισμένος και οδηγήθηκε μέσα σε αυτόν ο ληστής. Άρα, δύο είναι τα μέγιστα κατορθώματα. Ένα, ότι άνοιξε ο παράδεισος, και δεύτερον, ότι ο Κύριος οδήγησε σε αυτόν τον παράδεισο τον ληστή. Τον επανέφερε δηλαδή ο Κύριος μας στην προγονική του πόλη, στην πρώτη του πατρίδα. Άλλωστε, πολύ καθαρά λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Κύριος του είπε του ληστή πάνω από το σταυρό «Αμήν, αμήν, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο, σήμερα μαζί με μένα, την ημέρα που εγώ σταυρώνομαι, θα είσαι στον παράδεισο». Μα Κύριε μου, τι είναι αυτό που λες? Σταυρώθηκες και καρφώθηκες επάνω στο σταυρό και υπόσχεσαι παράδεισο. Πώς λοιπόν προσφέρεις τέτοια εύνοια σε ένα ληστή? Ο Απόστολος Παύλος όμως λέγει «Εσταυρώθη εξ ασθενείας, αλλά ζει εκ δυνάμεως Θεού». Σταυρώθηκε δηλαδή από ασθένεια, δηλαδή επειδή ήταν άνθρωπος, όμως ζει με τη δύναμη που είναι, που έχει σαν Θεός. Και σε άλλο σημείο πάλι λέγει ο Απόστολος Παύλος «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Η δική μου δύναμη αποδεικνύεται τέλεια όταν εγώ είμαι αδύνατος. Γι' αυτό τώρα ο Χριστός στο Σταυρό λέγει «Σου υπόσχομαι ότι διαμέσου του Σταυρού τώρα για να μάθεις ποια δύναμη έχει ο Σταυρός». Πιο απλά, αν εγώ στο Σταυρό δεν ανέβαινα, δεν θα καταλάβαινες πόση δύναμη έχει ο Σταυρός. Γιατί με τη δύναμη Σταυρού μπαίνεις μέσα στον Παράδεισο. Ακούς ή ακούμε. Σταυρό και σκυθροπάζουμε σκεπτόμενοι την αποστολή του Σταυρού. Αλλά πρέπει να στρεφόμαστε στη δύναμη του σταυρωμένου. Να στρεφόμαστε στη δύναμη του για να αποκτήσουμε χαρά και ευχαρίστηση. Με το Σταυρό
πάνω στο οποίο καρφώθηκε ο Κύριος. Πέτυχε να προσελκύσει την πονηρή και σκληρή καρδιά του ληστή. Χωρίς ο Κύριος μας να αναστήσει νεκρό, χωρίς να διώξει δαιμόνια, χωρίς να διατάξει τη θάλασσα να ησυχάσει, υβριζόμενος, εμπτυόμενος, κακολογούμενος, χλεβαζόμενος και διασυρώμενος από όλους. Πρόσεξε τη δύναμη που ακτινοβολεί από τις δυο πλευρές του Χριστού. Συγκλώνησε την πίστη, ράγισε τις πέτρες ο Κύριος, μεταμόρφωσε τη σκληροτράχηλη ψυχή του ληστή και την έκανε εύπλαστη σαν κερί και άκουσε «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Σήμερα μαζί μου θα βρίσκεσαι στον παράδεισο. Μα τι λέγεις Κύριε, τον παράδεισο τον φυλάει πύργυρον φαία, χερουβίμ, και εσύ λες θα βάλεις στον παράδεισο τον ληστή. Ναι, εγώ είμαι Κύριος των Χερουβίμ. Εγώ και τον παράδεισο εξουσιάζω, εγώ και τον Άδη. Γι' αυτό λοιπόν φωνάζω σήμερα μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Έχετε δει ή μάλλον έχουμε δει ποτέ βασιλιά να συνοδεύεται από ληστή ή κάποιο άλλο άνθρωπο? Έχετε δει ποτέ να μπαίνει με τέτοια συνοδεία βασιλιάς μας στην πόλη? Ο Κύριος μας το έπραξε αυτό. Μπήκε στην ιερή πατρίδα μας ο Κύριος μας, στον παράδεισο, μαζί με τον ληστή. Όχι βέβαια για να προσβάλλει τον παράδεισο, γιατί δεν προσβάλλεται ο παράδεισος. Για τον παράδεισο είναι τιμή να έχει ένα τέτοιο Κύριο, τόσο δυνατό και φιλάνθρωπο, ώστε να δίνεται και το ληστή να το καθιστά άξιο της ευτυχίας του Παραδείσου. Πραγματικά, και όταν προσκαλούσε τους τελώνες και τις πόρνες στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν έκαμε τούτο για να προσβάλλει τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά επειδή ιδιαιτέρως την τιμούσε και ήθελε να αποδείξει ότι τέτοιος είναι ο Κύριος της Βασιλείας των Ουρανών, που και πόρνες και τελώνες τους κάνει ικανούς
ώστε να είναι άξιοι της τιμής να μπαίνουν μέσα στον Παράδεισο. Άλλωστε, θαυμάζουμε το γιατρό τότε όταν μόνο μπορεί να απαλλάξει από ανίατα νοσήματα τον άρρωστο και τον επαναφέρει ξανά στην πρώτη του κατάσταση, στην υγεία. Και το Χριστέ, και το Χριστό αγαπητέ μου, νιώθε έκπληξη, διότι αφού παράλαβε ανθρώπους ανίατα ψυχικά, τους απάλλαξε από τα ψυχικά νοσήματα και στη συνέχεια τους χάρισε τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό είπε στο ληστή, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Βέβαια, είναι μεγάλη τιμή που μπήκε ο ληστής στον Παράδεισο, αλλά είναι διπλά μεγάλη τιμή γιατί μπήκε μαζί με τον Χριστό. Μετεμού σήμερον έσαι τον Παραδείσο, μαζί μου θα είσαι σήμερα στον Παράδεισο. Διπλή λοιπόν η τιμή. Αλήθεια, έδειξε τίποτα ανάλογο ο ληστής για να βρει μια τέτοια τιμή από τον Κύριο? Να το δούμε αυτό το πράγμα. Θέλεις να σου αποδείξω με συντομία ότι πράγματι ο ληστής έπραξε κάτι άξιο για να μπει στον Παράδεισο? Όταν ο Πέτρος, ο κορυφαίος από τους μαθητάς, κάτω από το Σταυρό απαρνιόταν τον Κύριο, και δεν μπορούσε να αντέξει ο Πέτρος ακόμα και την απειλή μια μικρής δούλης στην οποία αρνήθηκε τον Κύριο, και επαναλαμβάνω, κάτω από το Σταυρό ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο, ο ληστής πάνω στο Σταυρό ομολόγησε τον Κύριο ως Θεό. Άλλωστε, κατάδικος ήτανε. Το θάνατο περίμενε. Και τι είπε? Μνήστητή μου Κύριε, όταν έζησε τη Βασιλεία. Και ο Κύριος κατάδικος. Τι βασιλεία ζητούσε από έναν κατάδικο που πρόκειται μετά από λίγο να πεθάνει, εάν δεν έβλεπε ότι αυτός είναι ο Κύριος της Βασιλείας των Ουρανών? Ομολόγησε λοιπόν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλιάς των Ουρανών. Αλλά να έρθουμε να δούμε το ληστή πιο κοντά, σαν δάσκαλο κιόλας. Δάσκαλο όχι απλώς ενός ανθρώπου, αλλά ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους.
για να δούμε τη δύναμη και από εκείνη την πραγματικότητα που έχει ο Τίμιος Σταυρός. Κοιτάξτε, είχε ακούσει ποτέ ο ληστής ότι άκουσαν οι μαθητές του Χριστού? Δεύτερο δηλαδή, ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων, ή μήπως είχε ακούσει τον Κύριο να υπόσχεται ποτέ ότι υποσχέθηκε στους 12 μαθητάς? Δηλαδή, καθίσεστε επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 σφυλάς του Ισραήλ. Ούτε μία λέξη δεν είχε ακούσει πριν από την άναδο στο Σταυρό, αλλά και στο Σταυρό επάνω ο ληστής, ώστε να φτάσει στο σημείο να ομολογήσει ότι είναι Κύριος της Βασιλείας των Ουρανών. Ούτε θαύματα είδε, ούτε νεκρό να ασθένεται, ούτε δαίμονες να διώκονται, ούτε θάλασσα να υπακούει στο προσταγμά του, ούτε ποτέ συνομίλησε ο ληστής με τον Κύριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Κι όμως τον ομολόγησε Βασιλέα. Βασιλέα, παρακαλώ, των βασιλέων. Ποιο μεγαλείο, πόσο μεγάλο, πόσο αφάνταστο το μεγαλείο της ψυχής του ληστή, να ομολογεί μέσα στους πόνους του ότι ο Χριστός είναι βασιλιάς. Βασιλιάς των ψυχών, βασιλιάς των καρδιών. Ας έρθουμε να δούμε τη μεγάλη πίστη του ληστή. Ο Κύριος σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές. Ο άλλος ληστής που ήταν στα αριστερά του, εκείνος τον χλέβαζε τον Κύριο, τον ειρωνευόταν και του έλεγε: «Εάν είσαι γιος του Θεού, κατέβα κάτω, να σωθείς εσύ, να σώσεις και εμάς». Ο ληστής που ήταν στα δεξιά του, του Κυρίου, που τον ομολόγησε Θεό, όπως λένε οι ιεροί ευαγγελιστές, ίσως στην αρχή να συμφωνούσε με τον ληστή τον άλλο, στα αριστερά του. Άκουγε και τον κόσμο που τον βλαστημούσε τον Κύριο, τον διέσυρε, τον ύβριζε, τον χτυπούσε, τον προπυλάκησε κλπ. Και όμως, παρά τα αυτά, ομολόγησε ότι είναι Θεός και τον καλούσε μαζί του να τον πάρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Να έρθουμε λίγο πιο στενά και πιο κοντά στα γεγονότα, στα λεγόμενα. Ο ληστής, ο κρεμαστής στα αριστερά του Κυρίου, τον χλεβάζει τον Κύριο. Ο άλλος επιτιμά τον ληστή
λέγοντάς του «Ουδέν σύ φοβεί τον Θεόν». Εμείς δίκαια όν επράξαμε να απολαμβάνουμε. Δηλαδή, δεν φοβάσαι καθόλου εσύ το Θεό που το κατακρίνεις. Εμείς άλλωστε, σάλιστε, στα όσα έχουμε πράξει, δίκαια απολαμβάνουμε. Κοιτάξτε, αδέρφια μου, ο ληστής που ήταν στα δεξιά του Κυρίου μας μεταφέρει με αυτόν τον τρόπο στο επάνω δικαστήριο, όταν του λέει «Εσύ καθόλου δε φοβάσαι το Θεό». Το βάζει μπροστά τον συνάδελφο, τον ληστή, σε ένα δικαστήριο, ουράνιο δικαστήριο. «Εσύ», του λέγει, «κι εγώ πράξαμε άξι καταδίκης». Και πρόσεξε, καταδικάζεις αυτόν που είναι αθώος, ενώ εσύ είσαι άξια καταδικασμένος. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο κρεμαστής στα δεξιά ληστής έκανε κήρυγμα στο ληστή και του είπε με άλλα λόγια, μην κρίνεις και καταδικάς τον αθώο, γιατί σε περιμένει το ουράνιο δικαστήριο και εκεί θα κατακριθείς. Δεν μοιάζει καθόλου εκείνο το κριτήριο με τα επίγεια κριτήρια. Και γιατί εδώ συμβαίνει, ένας αθώος να καταδικάζεται και ένας άδικος να δικαιώνεται. Συμβαίνει οι δικαστές να πληρώνονται ή και να πέσουν σε πλάνη. Εκεί όμως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Για να μην λέει λοιπόν εκείνος ότι καταδικάστηκε στο επίγειο δικαστήριο, τον οδήγησε στο ουράνιο δικαστήριο, στο φοβερό βήμα, που είναι αμερόληπτο δικαστήριο, που είναι αδέκαστο, που τα γνωρίζει όλα και τα βλέπει όλα γυμνά, ολόγυμνα, όπως ακριβώς έχουν γίνει. Ουδέν σύ φοβεί τον Θεόν. Δε φοβάσαι καθόλου τον Θεό, του λέγει. Εδώ να σταθούμε λίγο. Να δούμε και κάποιο άλλο στοιχείο από τον ληστή που μπήκε στο παράδεισο μαζί με τον Κύριο. Εμείς δίκαια απολαμβάνουμε και ανάλογα με όσα πράξαμε. Τι κάνει ο ληστής τώρα μπροστά στον Κύριο? Ομολογεί τα εγκλήματά του, αφού αναγνώρισε, αφού είδε τι έχει διαπράξει, τα φέρνει στο φως και κάνει εξομολόγηση. Εξομολογείται ο ληστής όταν χαρακτηριστικά λέγει
εν το αυτό κρίματι εσμέν, ότι εμείς κατακριθήκαμε γιατί πράξαμε άξια εγκλημάτων, άξια καταδίκης. Εξομολογείται από τον Κύριο και ο Κύριος, ναι, ο Κύριος δέχτηκε την εξομολόγηση και του είπε αμέσως με την εξομολόγηση ο ληστής, μνήστητι μου Κύριε. Και το μνήστητι, η προσευχή που βγήκε από μια καρδιά εξομολογημένη του ληστή, που ήταν τέλεια εξομολόγηση, άκουσε από τον Κύριο αμήν, αμήν, λέγωση, σήμερον πετε μου έσυ εν το παραδείσου. Σήμερα μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Βλέπουμε αδελφοί μου, πάνω στο σταυρό το ληστή να εξομολογείται. Βλέπουμε ποια δύναμη έχει η εξομολόγηση και μάλιστα τέλεια εξομολόγηση. Να δέχεται την επιβράβευση από τον Κύριο τον ίδιο. Σήμερα μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Ω Αγία εξομολόγηση που οδήγησες ένα ληστή από την κόλαση στον παράδεισο. Και όχι μόνο του, αλλά μαζί με τον Κύριο σαν υπασπιστής του. Ο Σταυρός, λοιπόν, είναι η σωτηρία. Ο Σταυρός είναι η δύναμη. Ο Σταυρός άνοιξε τον παράδεισο. Ο Σταυρός έδιωξε εκείνους που φορούσαν τον παράδεισο και μέσα μπήκε ο Κύριος μας. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, λέει ο Δαβίδ, ανοίξτε τις πόρτες για να μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξης. Και το παράξενο, με ένα ληστή υπασπιστή. Θέλουμε να δούμε ότι ο Σταυρός είναι εκείνος που σώζει. Ο Σταυρός είναι εκείνος που αγιάζει τα πέρατα της Οικουμένης. Ότι ο Σταυρός είναι δόξα. Να ρίξουμε μια ματιά και αλλού. Ο Κύριος μας λέγει, προσέξτε, εγώ όταν θα έρθω να κάνω την παρουσία μου τη δεύτερη, θα έχω και το σύμβολό μου το ιερό, το σταυρό, που θα προπορεύεται από τη δική μου παρουσία. Θα σβήσει, λέει, η σελήνη, θα πάψει να δώσει το φως της και ο ήλιος, και τότε αγγελικές δυνάμεις με το σύμβολο του Σταυρού, το οποίο Κύριος πήρε μαζί του στον ουρανό, θα κατέβουν
για να φέρουν το μήνυμα ότι έρχεται ο Κύριος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Θα προηγείται δηλαδή, επαναλαμβάνω, ο Σταυρός. Γι' αυτό λέγει, προσέξατε, επειδή θα προηγηθούν πλάνοι, ψευδοποφήτες, ψευδόχριστοι, ο Αντίχριστος, χωρίς Σταυρό όμως, η δική μου παρουσία θα συνοδεύεται και από το σύμβολο εκείνο του Σταυρού. Γιατί ο προφήτης Ζαχαρίας, θα τα ακούσουμε και αύριο και τη Μεγάλη Παρασκευή, να λέγει όψονται αυτόν ίσον εξεκέντησαν. Με άλλα λόγια, αυτοί που τον κάρφασαν στο Σταυρό και τον πλήγωσαν θα δουν τη Δευτέρα Παρουσία το Σταυρό του Κυρίου και έτσι θα βεβαιώσουν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Πλην όμως, αυτός θα είναι και η τιμωρία τους, αφού βέβαια δεν έχουν δείξει έως του νυν καμία αγαθή προαίρεση για τα όσα διέπραξαν στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας, πάνω από το Σταυρό, άφησε το μεγαλύτερο από τα διδάγματα. Την άπειρη αγάπη Του να μας διδάσκει, να έχει μπροστά Του όχλους να Τον βλαστημούν, να Τον προπυλακίζουν, να Τον διασύρουν, να φωνασκούν, να τον λογίζουν και εκείνος πάνω από το Σταυρό να προσεύχεται και να λέγει «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τι ποιούσι». Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αλήθεια, εάν ο Κύριος δεν έδινε τη συγγνώμη εκείνη από το Σταυρό, δεν θα είχαμε ούτε τον Απόστολο Παύλο, ούτε σε 70 μαθητάς, ούτε τις 3.000, ούτε και ένα πλήθος άλλων που ζήτησαν συγγνώμη και την πήραν και έγιναν αποστολή του και κήρυξαν το όνομα του Κυρίου εις τα πέρα της Οικουμένης. Βρήκε ο Κύριος τους μιμητάς του στη συγγνώμη προς τους εχθρούς. Όμοια έπραξε και ο Απόστολος, ο Αρχιδιάκονος Στέφανος, ο οποίος ενσυνείδητα γονατιστός, με τα χέρια ψηλά υψωμένα στον Πατέρα και στον Κύριο, ενώ έπεφταν σοριδών οι λήθοι, για να το φωνεύσουν, έλεγε «Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία ταύτην». Ο Απόστολος Παύλος όμοια προσευχήθηκε και είπε «Ας μην πω ποτέ εγώ στον Παράδεισο,
να με ξεγράψει από τη βίβλο της ζωής, Κύριε. Ακεί να μπουν τα αδέρφια μου Ιούδε. Ο Μωυσής πριν μπει στη γη της Επαγγελίας και εκείνον τη σειρά του είπε, ποτέ να μην μπω στη γη της Επαγγελίας αρκεί να μπουν τα αδέρφια μου. Εκείνοι δηλαδή που τον καταπίκραναν από τη γη της Αιγύπτου μέχρι της Επαγγελίας. Έχουμε, αδελφοί μου, πολλά παραδείγματα και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Παραδείγματα που ακολούθησαν το παράδειγμα του Κυρίου, βλέποντας τον Κύριο πάνω στο Σταυρό. Τον Κύριο που πολύ χαρακτηριστικά είπε, Κύριε, ήρθε η ώρα να σε δοξάσω. Και δεν εννοούσε τίποτα άλλο, παρά δόξα του, εννοούσε το Σταυρό του. Αδελφοί μου, ας γονατίσουμε στο Σταυρό του Κυρίου και ας του ζητήσουμε να μας μάθει ένα και μόνο μάθημα. Ένα και μόνο μάθημα που είναι και το πρώτο από τα θαύματα, γιατί δεν υπάρχει άλλο θαύμα μεγαλύτερο επάνω στη γη από του να κάνει κανείς αγώνα, να ζητάει με δάκρυα κάθε μέρα από τον Κύριο να του δώσει δύναμη να αγαπάει τους εχθρούς και να προσεύχεται γι' αυτό. Αυτό σημαίνει Σταυρός του Κυρίου μας. Ας είναι ευλογημένο ο Κύριος και ας έχουμε τη βοήθεια του Σταυρού του Κυρίου μας, του ουρανού και της γης. Αμήν.